Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ έχει εκφράσει επανειλημμένα την συμπάθειά του στην Τουρκία με προκλητικέ δηλώσει. Αποκορύφωμα το τελευταίο tweet για διάλογο Ελλάδα-Τουρκία που προκάλεσε θύελα αντιδράσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο άνθρωπο που εκπροσωπεί τη δύναμη αυτή, νύπτει τα σχήρας σαν σύγχρονο πόντιο πιλάτο και παίρνει το μέρο τη Τουρκία. Όπω πριν λίγου μήνε που οι υπερπτήσει και οι παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου ήταν στο κόκκινο. Ο Νορβηγός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, σε πάρα πολλά επιμέρους uh, θέματα έχει πάρει θέσεις και έχει κλείσει το μάτι στην Τουρκία, ενώ σε κάποια άλλα διατηρεί μια περίεργη ουδετερότητα. Ο Στόλτεμπεργκ ήταν απόν, λένε στρατιωτικοί αναλυτέ, ακόμα και όταν το Roots Race επιχείρησε να πραγματοποιήσει έρευνε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ήταν ο άνθρωπο, για να θυμόμαστε, που όταν οι Τούρκοι δεν μπορούσαν πλέον να εκμεταλλευτούν ανήμπορους μετανάστε και να του στείλουν παράνομα στη Λέσβο, στήριζε ανοιχτά την Τουρκία. No other ally has έχει πάντοτε έμονε ιδέε με τη Ρωσία και θεωρεί τα ελληνοτουρκικά ω πολύ δευτερεύουσα σημασία που δεν θέλει να εμπλέκεται. Γιατί όμω οι Τούρκοι είναι τόσο καλοί φίλοι του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία σπαταλά για εξοπλισμού 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τουρκικό στόλο είναι παρόν στη Σομαλία. Στρατεύματα των Τούρκων βρίσκονται στην Καμπούλα αλλά και στο Κόσοβο ω δύναμη του ΝΑΤΟ. Συνολικά η Τουρκία επιχειρεί σε 14 σημεία του πλανήτη με επαγγελματικό στρατό. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται δηλώσει όπω αυτή που ακολουθεί. full solidarity with Turkey.